Η Έλενα Παπαρίζου δεν έχει απλά πεταλούδες στο στομάχι για τον πολιτικό μηχανικό που της έκλεψε την καρδιά. Πιο ερωτευμένη, παντρεύεσαι. Δεν έχει άλλο. Ακούστε την τραγουδίστρια να περιγράφει τα συναισθήματά της για τον Ανδρέα Καψάλη. Τελευταία ερώτηση και φεύγω και θα είναι οριστική. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά θέλω απάντηση, Έλενα. Ναι. Τι είναι αυτό που αγαπάτε πιο πολύ στον κύριο Καψάλη? Wow. Το χαρακτήρα του. Αυτό που είναι. Τον ευχαριστώ που είναι αυτό το πράγμα που είναι. Μάλλον ευχαριστώ τη μαμά του. Τον έκανε έτσι. Τι να σε ρωτήσω άλλο. Τι άλλο να πω. Τίποτε. Ένας υπέροχος άνθρωπος είναι. Είναι. Ναι, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι αυτό που λένε διακριτικά στο πλευρό σας. Και σας προσέχει. Αυτό που είπα σωστικά. Με το παραπάνω θα έλεγα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και δικιά σου η κοπέλα σε προσέχει. Να τον προσέχεις. Ναι. Εσείς τα δίνετε όλα στον έρωτα, είπατε. Οπότε... Ναι, βέβαια. Ή όλα ή τίποτα. Ή όλα ή τίποτα. Ναι. Όλοι δεν μπορούν να αγαπάνε το ίδιο. Κάποιοι είναι φτιαγμένοι να αγαπάνε λιγότερο, γιατί δεν μπορούν πολύ απλά να αγαπάνε πάρα πολύ. Σωστό. Ναι, έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλλά και αυτό που μπορεί, αυτά πρέπει να αγαπάς. Εσείς όμως είστε φτιαγμένοι για να αγαπάτε πολύ. Έτσι εύχομαι. Θέλω να δίνω πάρα πολύ αγάπη. Εύχομαι σε αυτούς που παίρνουν την αγάπη μου να χορταίνουν από αυτή. Αντώνιο Βασίλη, τι δώρο ζητήσατε? Αγάπη. Ναι. Σε όλο τον κόσμο. Αχόρταγη σας βλέπω. Πιο πολύ, γιατί κανείς δεν έχει πεθάνει από υπερβολική αγάπη. Σας βλέπω αχόρταγη στην αγάπη. Ότι? Αχόρταγη στην αγάπη σας βλέπω. Πολύ αχόρταγη. Δεν είναι κάτι τόσο κακό αυτό. Η Έλενα Παπαρίζου έγινε για λίγο ραδιοφωνική παραγωγός στην εβδομάδα μουσικής μαζί με την Ιταλία Γερμανού και τον Βαλεντίνο. Και αν θα έκανε κανονικά εκπομπή, θα ήταν η Dr. Love. Συμβουλές θα έδινε. Αν σας ζητάγανε συμβουλές για τον έρωτα, πώς να είναι πιο προσεκτική στον έρωτα, τι θα τους λέγατε? Πώς να είναι πιο προσεκτική? Να σέβεται ένας τον άλλον και τα όρια του αλλού. Να μιλήσετε στον κόσμο για τον έρωτα. Θα ξεκινήσουμε λάθος αγάπες τότε. Λάθος αγάπες. Δηλαδή, θα πείτε τις λάθος αγάπες μακριά. Την πρώτη συμβουλή θέλω που θα δώσετε. Την πρώτη, το έχω πει χιλιάδες φορές και ειδικά αυτό που εύχομαι φέτος για όλο τον κόσμο είναι να αγαπάει περισσότερο. Όπως αγαπάτε εσείς ή πιο πολύ? Άμα μπορούν και πιο πολύ από αυτό που μπορώ εγώ, τέλεια. Μόλις το πάτε. Καλά είσαι εσύ? Τέλεια. Τι μου αγαπάω πολύ. Τι αγαπάς? Τη δουλειά μου εσάς. Η Έλενα Παπαρίζου είναι ερωτευμένη και ήρεμη. Είναι έτοιμη να τα πει όλα στην κάμερα χωρίς αναστολές. Και αυτό δείχνει ένα πράγμα. Ότι ο τίτλος του τραγουδιού με την Νατάσα Θεοδωρίδου δεν ήταν τυχαίος.